Δεύτερο μέρος της συζητησούλας με Αργύρι Σερ. Μας έχει ταξιδέψει τρελά πίσω, υπέροχες αφηγήσεις. Και είναι τρελό το ότι υπάρχει απίστευτο footage από φεστιβάλ, από γκραφίτι, από τείχους, από όμορφα σκηνικά των 90s, ακόμα στα σπίτια μερικών. Είναι απίστευτο, θα ήταν ωραίο να αρχίσουν να βγαίνουν όλα αυτά σιγά σιγά προς τα έξω. Αργύρι, σε περιμένω. Τρελό, τι εμπειρία πρέπει να ήταν αυτό το φεστιβάλ στην Τριανδρία. Είχατε από επαρχία κανέναν? Πολλούς. Ήταν ο Τανό μαζί με κάποιον άλλο από... Πού ήταν από δράμα, ήταν ο Τανό. Δράμα. Ναι, MIB. MIB, άρα μπράβο. Ο Παπαγεωργίου από το Βόλο. Από τα Τρίκαλα. Από τα Τρίκαλα, από τα Τρίκαλα. Ήταν. Ποιος άλλο, ήταν κάποιο άλλο από. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο, δεν έχω το αρχείο μπροστά μου. Είχε μετά κάνα. 7-8 άτομα από Αθήνα. Αυτοί είχαν βάψει όλοι απ' έξω ή είχαν βάψει και μέσα? Μόνο στον έξω τείχο ήταν. Οκ. Αν. Βέβαια. Τώρα δεν θυμάμαι και σίγουρα. Μπορεί. Είχαν βάψει και κάποιοι στον από μέσα τον τοίχο, γιατί δεν μπορούσαν πλέον στον απ' έξω. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει βάψει τότε ο... Αυτά είναι από το ίδιο φεστιβάλ, είναι. Αυτό είναι το επόμενο χρόνο. Ωραία. Πάμε σε λίγο, δηλαδή. Πάμε σε λίγο. Αυτό στο πρώτο φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος, από τη μέση πλευρά, ένας από αυτούς που βάψανε ήταν ο Λόπες, ο οποίος είναι μεγάλος αδερφός του Ίνβα και από πολύ καλός φίλος, τα φιλιά μου, respect, και από τους πρώτους στον 1-1-4. Και πει, εντάξει, one love 1-1-4, άλλοι πολύ ωραίοι και φίλοι writers. Anyway, και αυτό ήταν το, δεν ξέρω τώρα να σου πω άλλο, είχε και κάποιους άλλους από... Από Σέρες, τέλος πάντων, θα σε γελάσω, πρέπει να δω αρχείο, δεν θυμάμαι καθόλου. Είχε δηλαδή πιο πολλούς Αθηναίους και 5-6 από άλλα μέρη, αυτό. Και Θεσσαλονίκιος, όπως. Εσύ μετά, πότε πήγες Αθήνα πρώτη φορά, πώς έγινε το connection και εμφανίστηκε στην Αθήνα πρώτη φορά για βάψιμο, με ποια αφορμή? Αθήνα, πρώτη φορά, φίλε, πήγα... δεν είμαι σίγουρος. Το 96-97. Μάλλον το 97. Και είχα... Πάντως, κοίταξε, ένα από τα πρώτα μου ταξίδια, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα μου ταξίδια στην Αθήνα, ήταν το εκεί και 96-97 με τον Τζόρτζ. Άλλο, εντάξει, τώρα με τον Τζόρτζ, ξέρεις, ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Και είχαμε πάει μαζί Αθήνα και πήγαμε ράντο, χήμα. Τίποτα, ήταν, πρέπει να είναι 97, γιατί θυμάμαι, είχαμε πάει φίλε και είχαμε δει τα κομμάτια στον υπόδρομο. Οπότε δεν μπορεί να είναι 96, ήταν 97, είμαι εσύ σίγουρος. Ράντο με Τζόρτζ, Αθήνα, πάμε hustling all day και αυτό, πήγαμε φίλε Κηφισιά να βάψουμε τέτοιο, σ' αυτό. Ναι, και είχαμε μείνει, θυμάμαι, δεν είχαμε κανένα κονέ, πήγαμε τελείως, άιντε, χαβαλέ, και είχαμε μείνει μέχρι να κλείσουν τα goodies, κάτι τέτοιο της Κηφισιάς, στο μαγαζί. Και μετά ήμασταν έξω, χήμα στον δρόμο. Ξέρετε, είχαμε μείνει σε ένα εμπορικό, μιλούσαμε με ένα φύλακα, περιμέναμε να περάσει η ώρα και χαράματα. Εκεί κάναμε το visit στο... Οπότε η πρώτη μου φορά τσαφτσούφ Αθήνα ήταν το 97. Το οποίο ήταν εύκολο, δηλαδή άμα και πιο νωρίς να πηγαίναμε, πιστεύω δεν είχαμε το. Α, και όχι, ψέματα.
Είχε αρχίσει να έχει τότε. Αθήνα ήταν πιο, πολύ πιο άσπρο από εμάς. Αλλά anyway, είχαμε βάψει και φυσιά. Τι κάνατε, SMA κάνατε ή σε έρχεται. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δύο πανελάκια είχαμε κάνει. Τέλος πάντων. Και είπε, βέβαια, εντάξει, εγώ τρένα για τέτοια, η περίοδος ήταν από τότε μέχρι με ένα τέσσερα μερικές φορές που είχαμε πάει στις αρχές των ΕΝΕ. Πριν αρχίσουν τα πολλά, χολκάρς και αυτά, ή ένα τέσσερα. Μετά δεν με τραβούσε πολύ να σου πω και η Θεσσαλονίκη σαν σκηνή δεν είχε αυτό με το τρένο, οπότε δεν μπορούσε εύκολα. Δεν είχα γαλουχηθεί στο αυτό της Αθήνας, το μπάλα το ονομάζω. Δηλαδή, Αθήνα πήγαμε και βλέπαμε τα τρένα περνάνε βαμμένα. Εντάξει, σούπερ. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, εντάξει, τρελό σκηνικό. Για πες. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχε τρένα. Είχαμε σκεφτεί πού μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει μετά που πήγαμε Αθήνα και είχαμε τη φάση. Και σκεφτήκαμε τι έχει η Θεσσαλονίκη. Όσε. Λεωφορεία. Όχι, έχει ολοκληρωφορεία. Τι τρέχει με στην πόλη. Τι τρέχει, σωστά. Ουσιαστικά δεν τα βλέπω κανένα. Και εκείνο το διάστημα είχαμε πάει να δούμε το γιάρτ. Αλλά κάτι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Σκυλιά, τσιγκάνια από πίσω, σχοινές, σηματοπλέγμα, δεν έπαιρες με τίποτα. Και είχαμε κάνει κανένα δύο καταδρομικές σε τερματικά. Μάλιστα μια φορά είχα πάει και με το Μαυρίδι. Τρελό σκηνικό να μην θυμίσεις. Ναι, και εντάξει, είχε αυτό το feeling, το πώς έβλεπες τις αμερικάνικες ταινίες που λέγανε που περνούσαν τα βαγόνια και λέγανε this is it, εμείς το δικό μας το this is it, το κάναμε με τα λεωφορεία που περνούσαν μέσα στην πόλη. Άντε ρε, να σου πω, υπάρχουν αυτά σε αρχείο κάπου. Εννοείται. Θα μας τρελάνεις. Όντως ρε φίλε, αυτά είδες υπάρχουν και άμα δεν υπήρχε τώρα αυτή η αφορμή, ξέρεις, δεν θα αγανόντουσαν έτσι. Πώς έγινε μετά το επόμενο φεστιβάλ στην Τριανδρία, εσύ το οργάνωσες, εσύ ήσουν να οργάνωσες. Εγώ ήμουν ο τεχνικό γραφίτη σύμβουλος. Δηλαδή, okay. Προφανώς, εγώ 18 χρονών, που ήμουν με τα μυαλά πάνω από το κεφάλι μου, ξέρεις, δεν είχα και γνώση για να το οργανώνω φεστιβάλ. Εγώ είχα το vision για αυτό το πράγμα, τη διάθεση και την τεχνογνωσία πάνω στον τομέα. Από εκεί και πέρα είχε την full συμπαράσταση από τον Δήμο και ουσιαστικά τρέχαμε τρία άτομα, δύο από τον Δήμο και εγώ. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία με καλλιτέχνες, με χρώματα, με πού θα βάψουμε, πού θα γίνουν αυτά. Και από εκεί και πέρα τα δελτία τύπου, τα logistics, ας πούμε, το φεστιβάλ, είχαν αναλάβει δύο άνθρωποι από το Δήμο, που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Λογικό. Έχουν πέρασει χρόνια και χρόνια. Ναι. Στο δεύτερο, χαμός, φίλε. Τρομερό line-up. Εντάξει, είχε ανέλθει και όλοι αυτοί τότε που πολύ, πολύ, ήταν πολύ μπροστά από την Αθήνα, πιστεύω. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, είχα κάνει μια σχετική εργασία κάποτε, οπότε με είχε πάει ο ρίσκ. Ούς, και το πίσω εδώ πέρα. Οπότε τα έχω ενώσει, τα έχω ενωμένα κάποια. Όσα υπήρχαν δηλαδή. Ναι, ναι. Τρομερέ, Ντένις. Ρεκ, πριν, Μετ, Ντίμερ, Τζέισον. Ωχ, αυτό τι είναι. Είναι μάλλον τα ρε. Τα ρε, τώρα αυτές είναι κακές φωτογραφίες, αλλά... Πρέπει να τις έχουμε και εγώ. Ουτέμ, που ήταν Μπόμπερ Αθηναίος, Μεζ, ναι, και αν δεν κάνω λάθος, Γόρε πρέπει να είναι αυτό το τελευταίο. Ναι. Είχε παίξει από τη μία αυτός ο τείχος.
Και απ' την άλλη είχε παίξει, τουλάχιστον φωτογράφησα εγώ μετά το 2000. Βασικά μετά το 2005 τα φωτογράφησα, οπότε είναι πολλά χρόνια. Έξταζε, ζούκε, ξέρω εγώ, ρέμπελος, αυτό όλο ωραίο. Από τα πρώτα εκεί πέρα. Ορέστης, ναι. Ανάουν, είναι από φωτογραφικό υλικό του Παπαγεωργίου αυτά. Και εδώ στο τέλος ο Βάστ. Βάστ. Και έμειναν πολλά χρόνια πολλά από αυτά. Ναι, άρα ναι, είναι λάθος που το γράφεις εγώ, λάθος κάνω. Είναι από τον Παπαγεωργίου. Πω, πω, εδώ δες, σε κομμάτι. Αλήθεια. Οι περισσότεροι ξεκινάνε από 2D και πάνε 3D. Εσύ ξεκίνησες από characters, ξέρω εγώ, μετά ναι, 3D και μετά έγινε 3D. Απίστευτο. Απίστευτο. Εδώ τι περίοδος. Αυτός, φίλε, τώρα ο τείχος είναι, θα σε γελάσω, είναι μετά το 98, δεν ξέρω σίγουρα. Πάντως, άλλο, στο δεύτερο φεστιβάλ, πρέπει να είναι μετά το δεύτερο φεστιβάλ της Τριανδρίας. Πάντως, στο δεύτερο φεστιβάλ στην Τριανδρία, είχαν έρθει τόσοι πολλοί writers, που είχαν γεννήσει τα πάντα και... ενώ μπαίναν όλοι 8 κάμπι, εγώ τελικά πήρα 5, γιατί ξέρεις για να μοιράσεις να κάνεις, και έδωσε και τον τοίχο μου και στον Γκάς, που ήρθε αργά και είχαν δώσει άλλους τοίχους, κατάλαβες, και κάποιοι άλλοι είχαν έρθει αργά, και τελικά έμεινα με ένα μικρό, είχα ένα μικρό κομμάτι. Και ξέρεις, κάπου λίγο, ωραία γαμό, τέτοια, και... αλλά λέω, ωραία γαμό, τι κατάλαβα. Ξέρεις, θέλεις και λίγο να κάνεις και τα δικά σου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, πάντα γούσταρα να προσφέρω στο community. Οπότε, εντάξει, από αυτήν την άποψη ήταν φανταστικό, πολύ ωραίο. Αλλά θέλει και λίγο να βάψω παραπάνω. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι το κλασικό του διοργανωτή, ρε φίλε. Ο διοργανωτής το απολαμβάνει άλλα πράγματα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ αντίστοιχα στο Color Your Life που μαζί φιλοβάψαμε κιόλας, εννοείται ότι δεν είχα καμία... Βασικά εγώ δεν είχα διάθεση να βάφω γιατί ήμουν κομμάτια. Μέρες άϊπνος και κουρασμένος. Αυτό. Έχεις άλλα πράγματα στο κεφάλι σου. Πόσο μάλλον μετά από αυτό που κάνεις ήταν υπερπαραγωγές μετά. Δεν μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, ήταν λίγο μεγάλο. Εντάξει. Λοιπόν, τι story θα μας αφηγηθείς ή να σου δείξω άλλες φωτογραφιούλες για να ταξιδέψουμε. Κοίταξε, μετά το... Μπορώ να πάμε στο φυσείο, ρε φίλε. Μετά το 96 και 97, τα δύο φεστιβάλ της Τριανδρίας, που άρχισαν να ξέρεις να μεγαλώνουν. Όσο κάθε χρόνο η φάση μεγάλωνε. Γενικώς, όχι Τριανδρία, ίσως γενικότερα. Μεγάλο είναι παντού. Έρχεται το μεγάλο φεστιβάλ στην Αθήνα. Εσύ πώς ενημερώθηκες για αυτό τότε? Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια, αλλά ήταν πολύ γνωστό. Δεν ήταν κάτι... Ξέραμε ότι θα έρθουν... Θυμάμαι ότι ο Τζόρτζ μπόρεσε τελευταία στιγμή, δηλαδή ξέραμε ότι αυτό είναι ξένοι τώρα και αυτά και δεν μπόρεσε τελικά να κατέβει. Και εγώ ουσιαστικά κατέβηκα μόνος μου. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Τζόρτζ ή κάποιοι άλλοι από το κρου τότε, ο Άγκλ, δεν είμαι σίγουρος τώρα σου. Εντάξει, πώς λένε, έχετε υπομονή, δεν ξέρω και να τα λέω και στάνταρ, δεν είμαι και σίγουρος σε αυτά που λέω. Είναι 22 χρόνια πριν, οκ. Ό,τι θυμάμαι. Anyway, κατεβαίνω μόνος μου. Αυτό το θυμάμαι ότι θέλαν και κάποιοι άλλοι να έρθουν μαζί μου, αλλά τελικά κατεβαίνω μόνος μου. Και fun fact είναι ότι κατεβαίνω κάποιες μέρες πριν. Και πάω με ένα γλυφάδο. Εκεί είχε ένα χολοφέρι στην γλυφάδο, που ήταν του Ντίμερ κυρίως. Και είχα και κάποιους μαζί μου και τέτοιοι, και μία μέρα πριν τώρα αυτό το φεστιβάλ, δύο. Λέω, πάω στο φεστιβάλ, στο Hall of Fame εκεί, να βάψω, παιδί μου. Πάω εκεί στο Hall of Fame, τι να δω.
Dying, love it, sing, says. Κάποια Αθηναίοι και ο Λιφτού από Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, θυμάμαι που μιλήσαμε εκεί πέρα, λέω κάτι, αλλά τι κάνεις και τέτοια. Φυσικά δεν έωσαν. Ήταν τρελό να δεις τώρα τους μόλις είχαν έρθει. Εντάξει, θα τους έβλεπα την επόμενη μέρα, του μεθεπόμενη, αλλά anyway, ήταν η πρώτη επαφή να δεις ξαφνικά τώρα Lumit εκείνη την περίοδο και Dine. Εντάξει, και Sin. Sin τώρα Legend, King, εγώ King, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά εκείνη την περίοδο Lumit και Dine ήταν, ρε φίλε, το hype ήταν beyond belief. Δηλαδή ήταν οι superstars. Ήταν οι πρωτοπόροι του street art. Δηλαδή. Πάμε, γυρνάμε τον κόσμο, κάνουμε murals. Αυτή ήταν η πρώτη που ουσιαστικά το κατάλαβαν αυτό και το άρχισαν να το κάνουν. Ποιον τοίχο έκαναν, ποιον τοίχο έκαναν. Αυτό είναι που τις γλυφάβες, δεν τα θυμάμαι τώρα απ' έξω. Έχω κάποιες φωτος. Και είχαν κάνει 2-3 τοίχους πριν, εκτός από το... Από το fest. Αυτός που πρέπει να ήταν ο πρώτος, δεύτερος, δεν ξέρω. Ναι. Και μετά την επόμενη, με την επόμενη μέρα ήταν το fest. Είχε κάτι panels, ξύλινα. Μετά είχε ξεκινήσει ο τείχος των Dime, Lumit, Cess, Sin. Και μετά ξεκινούσαν, ξεκινούσε ο υπόλοιπος τείχος που βάβανε Αθηναίοι, Έλληνες και γενικώς άλλοι writers. Στο τελείωμα, τελείωνε 1-4 ή κάπως έτσι. Λίγο πριν τους 1-4 ήταν το δικό μου το spot. Έλα που το χάσα όμως. Πήγα να πάρω τα σπρέι μου, που δίναν σπρέι, έδιναν σπρέι στο fest. Και μάλιστα θυμάμαι στα σπρέι ήταν ο δίναν τα σπρέι, φίλε, ή ο Γούζι ή ο Ζαπ, ή και οι δύο ήταν εκεί στα σπρέι. Δηλαδή τους είχα μιλήσει γιατί τους είχα γνωρίσει πέρσι την προηγούμενη χρονιά στο φεστιβάλ της Τριανδρία. Anyway, εκεί γινόταν χαμός. Μέχρι να πάρουμε τα cans, τι το ήθελα, να καθούμε εκεί με τα δικά μου. Γυρνάω πίσω, πάει το σπότ μου, το είχα πάρει κάτι, ναι, τι να κάνεις. Μεταβολή την άλλη πλευρά και έβαψα στα πάνελς. Βασικά η FSB μάλλον σου φοράνε το σπότ. Εκεί, η FSB. FSB, τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Βασικά. Για να λοιπόν. Πώς. Λοιπόν, είναι εδώ ο τείχος των 1-4. Πού είναι? Αυτός. Α, έλα, ναι, με τη σημαία. Ακριβώς. Αριστερά, δεν φαίνεται τώρα, έχω κάνει ένα ένωμα του τείχου, ότι να είναι παλιά. Έχει ένα κομμάτι Wore, εδώ είναι ο Day. Σούπερ. Εδώ δεν ξέρω τι γράφει. Να σου πω όμως τώρα την αλήθεια, ρε φίλε που μου έδειξε τη φώτο, πάμε λίγο από την άλλη. Από την άλλη, από τον 1-1-4, πιο δεξιά. Μετά τους, τελειώνει με 1-1-4. Κοίτα, είχε μία γωνίτσα που ίσα-ίσα που διακρίνεται κάτι θρυντοειδές. Όχι ψέματα, παίζει να είναι του ζαπ γραμμές αυτές. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω δει ποτέ μου αυτό. Κάπου πριν πρέπει να ήταν τώρα το... Δεν θυμάμαι να σου πω και την αλήθεια που ακριβώς. Αλλά το κλου της υπόθεσης εκεί πέρα ήταν ότι, εντάξει, είχα γνώρισα, είδα από κοντά Sin, Lumit, γνώρισα το Lumit γιατί μου είχε δώσει και κάποια χαιρετίσματα να του δώσω ο Case, ABC. Και είχα την ευκαιρία έτσι να δω το Black Book του Lumit. Ήταν σοκ, εντάξει, δηλαδή τα πράγματα που είχα δει ήταν απίστευτα. Κάτι τώρα, ξέρεις, κάτι τεράστιο, τύπους Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Αμερική, εντάξει, λέει, τι κάνει ο άνθρωπος, κάτι 3D, κάτι landscapes, ξέρεις, από τότε, αυτά τα πράγματα. Το οποίο, βέβαια, το Lumit, φίλε, τώρα που είμαι αυτό το από τότε, το ξαναείδα πριν 2 χρόνια στο Μαϊάμι. Είμαστε μαζί σε ένα project
Και ρε φίλε, ήταν λίγο. Ξέρεις, τον είχε, το βάλανε, είχε γίνει κάτι, μια παρεξήγηση με τον τοίχο του και στράβωσε και έφυγε και δεν έβαψε τελικά εκεί πέρα και ξέρεις λίγο, ενώ το θυμάστε τον Λούμι, τον ξέρω εγώ, ξαφνικά, okay. Ξέρεις λίγο, ήταν το... Εγώ μόνο που δεν κοίτα τον έχω δει. Ξέρεις τη φάση. 20 χρόνια μετά, 58. 2018. Τρελό. 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 Αυτά και με το φέρ. Οπότε εσύ δεν έβαψες καθόλου ή έβαψες τα πανελάκια. Έβαψα τα πανελάκια. Ένα μικρό σερ. Και από τους πρώτους... Υπήρχαν φίλε και οι γοφ τότε. Είχα γράψει γοφ. Γιατί οι γοφ δεν έγιναν μετά το 2000. Ήταν ένα κρουπ. Α, εδώ ένας άλλος τώρα. Anyway, και 98 στο οφησείο έβαψα, έκανα ένα σερ και δίπλα μου έκανε ένα μικρό character μέσα στο κομμάτι μου, ο Versus, ήχου Versus. Έλα ρε. Ο οποίος... Θεός. Αλλά καταλαβαίνω τώρα, έχω γίνει, είμαι παραλαμπίπαυστο τώρα, sorry guys, απλώς... Όχι, είναι αλήθεια. Έχει τρία story από πίσω. Δηλαδή, επί πρώτο SMA, ήταν σου λέω πιο crew, πιο hip-hop community λογική, πιο παρεϊστικό, open, ο οποίο είχαμε αρχίσει και κάναμε mail invites, δηλαδή έλα και εσύ στο κείμενο. Ήταν λίγο στη λογική το DXC. Δηλαδή πάμε να γράφουμε όλοι και αυτή τη λογική. Οπότε ένα από τα μέλη που δεν γνώρισα ποτέ και έγραφε SMA για ένα διάστημα, ήταν ο Versus. Το οποίο είχε μπει και αυτός, είχε ξαπλωθεί, είχε αρχίσει να ξαπλώνεται πολύ στο κέντρο. Απλώς μετά δεν είχαμε συγκρότημα τέτοια. Δεν κάτι κάποιος να το τρέξει πραγματικά. Γιατί και SMA δεν είμαι μόνο εγώ. Απλώς έχω μείνει μόνο εγώ από SMA, ουσιαστικά, από τους πρώτους. Σου λέω πάντα για τις πρώτες SMA. Γιατί μετά οι SMA εξελίχθηκαν, έχει και hip-hop συγκρότημα. Η τέταρτη γενιά SMA. Και άλλος SMA έτσι τρίτης γενιάς, τρίτη γενιά πρέπει να ήταν ο Way. Τα φιλιά. Ξέρεις, ήταν ένα, δεν ήταν σαν τους Wolf, ήταν ένα group πιο hip-hop community, πιο urban, αυτή η λογική. Να. Τι λέγαμε, κάτι άλλο. Α, στο θυσίο ήμασταν. Αλλά τώρα πήγαμε να περάσουμε στους WOF και πήγα να βρω σχετικό υλικό. Αλλά για πες λίγο για το θυσίο γενικότερα, πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα, πόσες μέρες έκατσες μετά, τι σου έμεινε από όλο αυτό το σκηνικό και τι πιστεύεις ότι άλλαξε στην Ελλάδα. Κοίταξε, σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ τη σκηνή της Αθήνας. Σε ποιο επίπεδο? Ρε φίλε, μόνο και μόνο που βλέπεις από κοντά, γιατί οι Θεσσαλονίκοι ήμασταν ελάχιστοι. Δηλαδή, okay, εντάξει, το είδαμε. Μόνο που πήγαν και τα κομμάτια που έβλεπες live, αλλά και που υπήρχαν τα κομμάτια και ύστερα και υπήρχε, μπορούσε να πας εκεί και να δεις Sin, Dime, Ses. Όλο αυτό προφανώς είναι τρελό ερέθισμα. Δηλαδή, εγώ τα μεγαλύτερα ερεθίσματά μου ήταν να άρχισα να πηγαίνω ταξίδι εξωτερικό. Οπότε και να αρχίσει να βλέπεις ξένους writers, είδατε που είχε τον Best προάλλες. Δηλαδή, όταν είχε τον Best, ας πούμε. Είδες μόνο από τα συμφραζόμενα, ας πούμε, καταλάβεις πόσο επηρέασε τη σκηνή της Αθήνας αυτός ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, η σκηνή μας, αν και δεν ήταν και πολύ η ελληνική σκηνή γραφή, δεν είναι και από τις τελευταίες που ξεκινήσαν. Ήμασταν σχετικά, εντάξει, normal. Αλλά είχε σκηνές όπως Ολλανδία, Γαλλία και αυτά που ήταν πολύ μπροστά για τότε. Οπότε λογικό είναι να επηρεαστούμε. Και όσο πιο πολύ έρχονται, τόσο πιο πολύ επηρεάζει. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πόσο πολύ επηρεαστήκαμε από τα Wild Style του Cowboy και τον ABC. Δηλαδή, μόνο που στο case στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε ένα τεράστιο κομμάτι με βελάκια στη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο. Μόνο από αυτό, δηλαδή, μόνο από αυτό άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Με αυτό το τυπόγραφο, με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά για το θυστείο. Πάμε λίγο σαλόνικα πίσω. Εδώ πέρα, περιφερειακός.
Τι φάση, τι περίοδος ήταν εκείνη? Καταρχήν είναι περίοδος WOF. Εδώ είναι, ναι, WOF, WOF. Τι γραφική, WOF.gr. Όχι, HP WOF. Είναι πριν γίνουμε τελείως WOF. Ήταν το Union. Τι σημαίνει HP? Λοιπόν, HP ήταν το crew των Νάστο και Ζόμ. Α, οκ. Οι οποίοι ήταν εκεί από τη πιο νέα, τους περνούσε κάποια χρόνια, οι οποίοι ήταν όμως από τη γειτονιά. Μιλάμε τώρα στα 100 μέτρα τα σπίτια τους. 200 το πολύ. Και... κοίτα, τώρα γοφ. Γοφ ξεκίνησαν, πάμε πάλι πίσω, αναγκαστικά. Ξεκίνησαν το 96-97, είχε έρθει το 97, φίλοι, είχε έρθει 97-98, είχε έρθει ο Pac One, ο οποίος ήταν ένας Έλληνας της Γερμανίας, εκπληκτικός ράιντερ για την εποχή. Το γνωρίσαμε εκεί στην Αβαρίνου, η οποία το 97-98 ήταν ο ράιντερ της κόρης της Θεσσαλονίκης. Όλοι βρισκόμασταν εκεί, όλοι οι ράιντερς. Ήταν το σποτ. Και γνωριζόμαστε εκεί με τον... ήταν φίλος του Άουντο, του άλλου του Γερμανού, του Έλληνα από τη Γερμανία. Γνωριζόμαστε εκεί με τον Pac One και πήγαμε και κάναμε 2-3 στίχους στη Θεσσαλονίκη. Εγώ, ο Pac One και ο Τζόρς. Και ο Τζόρς, ενώ βάχαμε πολύ μαζί, δεν ήταν SMA. Κάναμε εκεί τότε ένα κρου, εγώ, ο Τζόρτς και ο Pac One, σαν ξέρεις, αυτή η παρέα που βάψαμε μαζί. Και μετά με τον Τζόρτς το κρατήσαμε και σαν δικό μας κρου. Γιατί ο Τζόρτς είχε πριν άλλο κρου στην Τούμπα, με κάποιον άλλο που έλαφε. Σούπερ. Και μετά με τον καιρό, το Γοφ, βρέθηκα με τον Νάστο και το Ζόν στο, πώς το λέγανε φίλε, το Blue Box, το graffiti, το graffiti, ένα mini graffiti store που είχε στη Θεσσαλονίκη, κάτσε να δεις, πού ήταν αυτό, δεν θυμάμαι ρε φίλε, αλλά ήταν, λοιπόν, το πρώτο, δες τώρα όλο πάμε back and forth, ναι, είναι τρελό. Το πρώτο graffiti shop στη Θεσσαλονίκη ήταν του Pax. Ναι. Τώρα αυτό ήταν 99-2000, πόσο κάπου εκεί. Ο οποίος ο άνθρωπος έχει σκάσει από Γερμανία, λέει ο Γερμανός, Golden Fresh Crew και το όνομα και του shop. Και ανοίγει το graffiti shop του, το οποίο ο άνθρωπος, εντάξει, είχε δικό του χώρο, κάπου τέρμα Θεού στη Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, από εκεί που μένουν ουσιαστικά οι περισσότεροι writers, τέρμα δυτικά, τέρμα Θεού. Έκανες 200 ώρες να φτάσεις. Και επειδή ήταν δικός του ο χώρος, το έκανε εκεί το graffiti shop. Ναι. Εντάξει, αυτό φίλε έπρεπε να το έχει ανοίξει στο κέντρο. Δηλαδή, άμα το έχει ανοίξει στο κέντρο, μπορεί να είχαμε διαφορετική ιστορία τώρα. Έρχεται αυτός ο τύπος στη Θεσσαλονίκη, από Βερολίνο, αν δεν κάνω λάθος, φέρνει Μοντάνα. Ελά, σε χάσαμε. Sorry. Κάνει έφερε Μοντάνα. Μ' ακούς? Ναι, στο ότι έφερε Μοντάνα μείναμε. Ναι, κάνει την Μοντάνα. Έχει license Meeting of Styles. Έχει license Ride for Gold. Έχει license Battle of the Year και αρχίζει και τα κάνει όλα αυτά. Βέβαια, δεν ευωδίασε φάση, δεν μπορώ να το δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αλλά, ξέρεις, εκεί ήταν η πρώτη φάση. Εκεί, ενώ υπήρχε αυτό το κατάστημα, ενώ υπήρχε ακόμα το Golden Fresh, ένας φίλος του, γνωστός του, κάτι που ο οποίος όμως δεν ήταν writer, άνοιξε ένα μικρό, τώρα το πεις graffiti store, graffiti store και χαρτικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί σε ένα στενάκι εκεί στην Αβαρίνη.
Πώς τη λένε, κύριε. Μια πολυκατοικία που μάλιστα μετά σε εκείνο το στενό έμεινα κιόλας για ένα διάστημα. Anyway, σε αυτό το μαγαζί, πριν ανοίξουν ο Λιφ και ο Ρεπ το δικό του στο μαγαζί, υπήρχε αυτό το μαγαζάκι που έφερε τα... ήταν, ξέρεις, σαν να μην αποθήκε από το μαγαζί του Πέξ, από τον Golden Fest. Και σε αυτό το μαγαζί γνώρισα τον Άστου και τον Ζόμ, οι οποίοι είχαν το HB Crew, τι σήμερα, δεν θυμάμαι, και αρχίσαμε να βάφουμε μαζί και σιγά σιγά γίναμε όλοι γοφ. Δηλαδή ήταν γοφ εγώ και ο Τζόρτζ, αυτό ήταν HB και στο τέλος γίναμε γοφ. Αυτή η φωτογραφία είναι από ένα meeting of styles που είχατε κάνει μια παραγωγή σε πανελάκια, σε κουτάκια. Πώς είχε προκύψει, ρε φίλε, και εσείς κάγατε με προσχέδια ολοκληρωμένα digital στον υπολογιστή όταν όλοι ήμασταν super αναλογικοί εκείνη την περίοδο. Και γενικότερα ποιο ήταν το mentality των WoW? Κοίταξε τώρα. Εντάξει, το mentality, ήμασταν φίλοι. Εντάξει, τον Τζόρτζ που σου είπα τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Τα παιδιά μετά γνωριστήκαμε γειτονιά, οπότε ξέρεις, αρχίσαμε να κάνουμε και παρέα. Αρχίσαμε με styles. Και κοίταξε, ήταν, πώς λένε, τέλεια καταιγίδα. Συγχρονιστήκαμε, ρε παιδί μου, ταιριάξαμε πάρα πολύ μεταξύ μας. Και ψαχνόμασταν πάρα πολύ όλοι, και οι τέσσερις. Και μετά αρχίσαν και τα ταξίδια στο εξωτερικό, αρχίσαν να βλέπεις πράγματα και μετά, και μετά είναι ο χαμός. Πριν φτάσουμε στον χαμό, είχα μια φωτογραφία, ρε φίλε, κάτσε λίγο να την βρω. Θυμάμαι που μου είχες πει ότι για τα ταξίδια σου επί πάρα πολλά χρόνια είχα να κάνουν μόνο με τον graffiti, δηλαδή για να κάνεις ταξίδι που δεν έχει σχέση με graffiti, ήσουν πάρα πολύ μεγάλο ηλικιακά και αυτό μου είχε φανεί πραγματικά αστείο. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος? Εγώ έχω εδώ πέρα μία κακή φωτογραφία σκαναρισμένη από ένα style file τρελό. που... Θα σου πω story γι' αυτό απίστευτο τώρα. Ξέρω, το θυμάμαι το story, δεν ξέρω αν πρέπει να το πεις ολόκληρο. Δεν χρειάζεται να το πεις ολόκληρο, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Θα μας πεις μετά, αλλά πες μας για αρχή για το Wiesbaden, πώς βρέθηκε στο Wiesbaden και ξέρεις όλα αυτά τα ιστορικά events τότε που ήταν πρώτη ψηφιακής εποχής. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, τότε είχαμε αρχίσει να έχουμε να βάζουμε στο Art Crimes. Είχαμε κάνει το gov.gr, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπήρχε άλλο graffiti site πριν από Crew στην Ελλάδα. Επίσημο graffiti site δεν υπήρχε, όχι δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο σε κάποια ελληνικά sections κάποιων Crew, σε κάποια ξένα site. Ναι, σου λέω τώρα URL, το θυμάμαι, αυτό το κόκκινο νομίζω. Ναι, GR, το πρώτο GR graffiti site. Graffiti crew, πες το πως θες τώρα, εντάξει. Αρχίσαμε εκεί να ψαχνόμαστε, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ είχα κάνει μια κοιλιά πάλι έβαφα, απλώς δεν έβαφα εξωφρενικά πολύ. Έβαφα το φορμά, ρε παιδί μου, ξέρεις, όπως όλοι. Έβαφα κάθε Κυριακή, ξέρεις, πιο παρείστικο. Είχα πάει και φαντάρος, ξέρεις, σχολή γραφιστικής, γιατί η πρώτη γενιά, η γενιά μου, μάλλον δικιά μου, να ήταν όλοι γραφίστες. Όλοι γραφιτάδες, γραφίστες. Και anyway, και μετά αρχίσαμε να βάφουμε όλοι μαζί εγώ και οι τέσσερις γοφ. Αρχίσανε, πήγα, φίλε, το πρώτο ταξίδι ήταν στο τελευταίο Wall Street Meeting στο Wiesbaden, πριν να αρχίσουν τα Meeting of Styles. Στο Μάνουελ, τρομερός άνθρωπος, ο διοργανωτής του Meeting of Styles,
Οπότε ήμουν τυχερός να δω αυτή τις απίστευτες παραγωγές στους στίχους του original Meeting of Style. Εκείνο το διάστημα δεν έβγαινε κανένα στο εξωτερικό. Πήγαιναν μόνο κάποιοι είχαν ίσως κάποιοι τρανάδες μόνο στην Αθήνα, ξέρεις, Interrail. Αυτό το τρενίστικο, το να βγεις για αυτή τη φάση, το την Καλάδες και πάμε σε φες, δεν υπήρχε καθόλου. Οπότε, τώρα βέβαια θέλω να σου πω ότι τον προηγούμενο χρόνο είχε πάει και ο Ρέστης εκεί. Αλλά ήταν σε άλλη λογική. Εγώ σου λέω στη λογική αυτό το productions και αυτά τα πράγματα. Το θεσσαλονικιώτικο, το θεσσαλονικιώτικο, ούτε θεσσαλονικιώτικο, από αυτό το πιο νόμιμο γραφείο. Και πήγα εκεί πέρα πρώτη χρονιά. Πέτυχες κανένα γνωστό Ελληνά τριγυρό. Εννοείται, κάτσε, έχουμε ιστορία. αλλά μπορούμε να μιλάμε για 10 ώρες, είναι πολύ άνετα. Νιώθω ήδη ότι πάμε πάρα πολύ γρήγορα. anyway, και πάω εκεί πέρα, φίλε, ένιωσα τόι. Δηλαδή, το level ήταν εξωφρενικό. Εντάξει, αυτό σου είπα. Δηλαδή, και όποιος θέλει που το ακούει και το θεωρεί ενδιαφέρον, ταξιδέψτε. Δηλαδή, είναι μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα τώρα τα media, social media, αυτά βλέπεις πράγματα. Βοηθάει, δεν έχει σχέση με τότε που είχαμε πολύ λίγη πρόσβαση. Αλλά σίγουρα το να ταξιδέψεις, να δεις τη διασώμαση πράγματα από κοντά και να χώρια τα σκηνικά και τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που έχεις μετά, είναι κάτι καταπληκτικό. Και η έμπνευση που παίρνεις είναι απίστευτη. Εγώ τώρα με το 17-18-19 που ταξιδεύω πάλι πάρα πολύ, πάλι τώρα έχουν γυρίσει όλα. Μα δεις και από πίσω, τώρα είναι πρώτη μέρα στο ατελείο. Πίσω έχω αρχίσει πάλι να ξέρεις, δηλαδή τα ταξίδια μου δώσαν πάλι καινούριο twist. Anyway, και πάω εκεί πέρα, παθαίνω σοκ. Ήμουν περίοδο που έκανα ακόμα wild πριν να αρχίσουμε τα 3D Wolf. Είχαμε αρχίσει όμως, κάναμε αυτά τα wild style που κάναμε, αλλά είχα αρχίσει τα 3D να μην έχουν outlines. Γιατί εκείνο το διάστημα ήμουν επηρεασμένος πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ ο Πέρα από FX. Πέρσες που κάναμε κάποια τέτοια κομμάτια. Ο σκελετός, το style δεν ήταν στην ίδια λογική. Απλώς η λογική του εφέτου στο 3D ήταν από εκεί εμπνευσμένη. Και από αυτά πήγαμε στο 3D. Και πάω εκεί πέρα, βλέπω πορνοφτάς. Εντάξει, αυτό είναι... Ναι, όχι, τα δείχνω για να ξέρεις, να έχουμε και ένα οπτικό σχετικό από το 3D της εποχής. Εδώ είναι στο peak των 3D των Wolf. Το δικό μου τουλάχιστον. Πάω εκεί πέρα, είχα βέβαια συνολογηθεί, βέβαια από μόνος μου, δεν είχα καλέσει κάτι. Πήγα, όχι ο Ρωνακατέλωτος όμως, είχα μιλήσει με τον Μάνουελ, του λέω θέλω να έρθω, μπορώ να πάψω. Συγγνώμη, πώς μίλησες με τον Μάνουελ, τον διοργανωτή? Έστειλα email. Είχαν ιστοσελίδα, είχαν site επισημό? Δεν θυμάμαι, φίλε, τώρα, δεν θυμάμαι. Κάτι, πάντως σίγουρα κάτι είχαν. Τέλος πάντων, μιλήσαμε εκεί πέρα, μιλήσαμε και πήγα και αρχίζουμε εκεί, βάφουμε και ξαφνικά, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να ρωτήσουμε το Spike. Είναι ο Spike Γιακούζα από Έπεσα, είναι Γερμανία, σε κάτι συγγενείς του, σε κάτι ξαδέρφους του. Συγγενείς, συγγενείς. Ναι, και είναι κάπου εκεί κοντά μένει και το μαθαίνει για το Fest και Sky Meets στο Fest. Και με φωνάζει, δεν είμαι σίγουρος, τώρα μπορώ να σου λέω ψέματα. Καλά, μιλάμε εκεί πέρα, μου λέει μπορώ να έρθω και εγώ. Εγώ τώρα είμαι λίγο ψαρωμένος. Λέω τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάμε να πάνε, ρώτα εκεί τους άλλους. Εντάξει, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Και τελικά βάψαμε και χώθηκε και ο Spike, κάναμε και μπήκαμε σε ένα production, στο ένα από τους κεντρικούς τύπους του Fest. Βάφαμε, ποιοι βάφαμε μαζί μας, βάφανε ένα κρού από Αγγλία. Έβαφε ο Χίτνες, ένας χαρακτηράς από Ιταλία, ο Πίτα, δεν ξέρω αν τον πέτυχα. Με τον Πίτα βρεθήκαμε τουλάχιστον σε 10 χώρες παγκοσμίως.
Εντάξει, είναι ωραία φάση. Σου λέω, αυτό που μου μένει από το Wiesbaden ήταν ότι ένιωσα σαν το. Ήταν, ξέρεις, του ματινού, μαζεμένη, ξέρεις. Έβλεψα από κοντά, δηλαδή είχα να δω, από το θυσίο είχα να δω από κοντά, ξέρεις, top writers. Βέβαια, τώρα εδώ παρένθεση, το 98, είχα κάνει Interrail και είχα πάει την Interrail, τρέχοντας πήγαμε Ολλανδία, Άμστερνταμ, και εκεί πήγα στο Fat Beach, ήταν ένα δισκάδικο που ήταν Άμστερνταμ και New York, και επειδή ήθελα να βάψω, πήγα εκεί πέρα να τους ρωτήσω που έχει κολοφέν και τέτοια, και μου λέει, κάτσε, φωνάξω ένα φίλο μου. Και ποιο φωνάζει? Τον Delta. Άντε ρε. Ναι. Και... εντάξει, σχετικά. Θρυντάδες τριγύρω. Ορίστε. Όλο με θρυντάδες, γύρω από θρυντάδες Ευρωπαίους. Ναι. Delta, ο τεράστιος Delta, ο οποίος ήταν και έμπνευσε τον Darn, είναι γνωστό αυτό. Τα styles, τα 3D και τα emails του Delta ήταν αυτά που... Εντάξει, τώρα δεν θα συζητήσουμε ότι ο Darn ήταν τρομερός. Αλλά θέλω να σου πω το reference, το αρχικό. Και βρισκόμαστε εκεί με τον Delta. Μου λέει, δεν έχω χρόνο για βάψιμο. Πάμε να σου δείξω εκεί ένα spot. Έχω εκεί δίπλα μου εγώ ένα δικό μου κομμάτι. Πάμε εκεί. Εντάξει, το βλέπω το spot. Δεν είχα σπρέι μαζί μου. Μου λέει, άμα κάτσεις, μου λέει ότι μπορεί μετά από 5-6 μέρες, όταν θα κάνουμε άλλο 2-3. Του λέω, εντάξει, πάμε εκεί. Μου λέει, αυτό είναι το spot. Κάτω από κάτι γέφυρα σε ένα πάρκο. Μου λέει, μετά με πήγε. Τότε στο Άμστερνταμ είχε ένα flea market που είχε Μπέλτον. Πήγε και στα Μπέλτον, ψώνισα κάνεις, πάω την επόμενη μέρα, τσακ, με έρθει η αστυνομία, με μάζεψε. Και ήταν εύκολη η διαδικασία να το λύξεις το θέμα εκεί. Ναι, το έπαιξα γκάο Έλληνας. Και μου αφήσανε. Γράψανε τα στοιχεία μου όλα αυτά, κάνω συμπλήρωσε ένα έντυπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά με αφήσανε εκεί πέρα και έφυγα. Να είναι καλά ο Δέλτα. Είχε κομμάτι πάντως, είχε κάποια κομμάτι. Μπορεί να είχε ακυρωθεί πρόσφατα το σποτ, δεν ξέρω. Anyway. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά από τις πάρα πολλές φορές που έχω βάψει η Ολλανδία. Την επόμενη χρονιά, ξαναπήγα Ολλανδία και έπαιξα σε ένα Hall of Fame που έχουν εκεί. Κάτω από κάτι γέφυρες, που ήταν το πρώτο μου Hall of Fame στο Άμστερνταμ. Το πρώτο μεγάλο. Anyway. Μετά από όλο αυτό, πάμε ταξιδεύουμε μετά στο 2003, 2002, κάπου εκεί που άρχισα να ταξιδεύω ξανά. Πρώτη χρονιά, αυτό, Wiesbaden, Wall Street Meeting. Ξεψάρωμα. Δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά, φίλε, πάμε. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε παρέα και με ρεμπ. Τότε είχαν σπάσει τα δύο. Το graffiti store είχε σπάσει. Είχε γίνει του ρεμπ και του λιμπ. Εμείς συνεχίσαμε να πηγαίνουμε στο ρεμπ, που ήταν το μαγαζί, το Lines, που ήταν και οι δύο. Απλώς ο λιμπ έφυγε και έκανε ένα άλλο μαγαζί. Εμείς συνεχίσαμε να πηγαίνουμε στο ίδιο μαγαζί. Και επειδή αρχίσαμε και βάφαμε με το ρεμπ συχνά μαζί, έγινε και αυτός ο Χοφ. Και την δεύτερη χρονιά, Wiesbaden, που ήταν πλέον Meeting of Styles, πρώτη χρονιά Meeting of Styles, το πρώτο. Τρελό τώρα που το σκέφτομαι, δεν το είχα συνδυάσει έτσι. Πάμε σαν Wolf Crew. Μας είχαν δώσει κάποια λεφτά για εισιτήρια, όχι φούλα, κάποια λεφτά, διαμονή, φαγητό, ξέρεις, το κρου, πάμε σε φεστιβάλ. Εντάξει, τώρα επικά σκηνικά. Με το... φίλε, τώρα, δηλαδή, τρελά σκηνικά. Έχουμε πάει με τον Τζόρτζ πιο νωρίς, δύο εβδομάδες πιο νωρίς. Και ο Ζων, ο Νάστου και ο Ρεμ θα ερχόντουσαν για το φέστιβαλ. Με τον Τζόρτζ κάναμε tour. Έχουμε πάει στο Κίαμ, στο Ντόμ, μετά πάμε βρίσκουμε CMS, τότε που ήταν κάτι θρυντάδες, στο Düsseldorf. Δεν το σκέφτω. Μιλάμε τώρα, εντάξει, σούπερ γαμάτι writers της εποχής. Εσύ πώς τους είχες γράψει
αυτούς και είχες την επαφή από το πρώτο φεστιβάλ στο Wiesbaden. Είχες πάρει email, είχες πάρει τηλέφωνο, τι φάση. Email, φίλε, και από κόντα από κοντά. Δηλαδή υπήρχαν τα πρώτα, υπήρχε πλέον email. Τώρα μιλάμε 2003, 2004 εκεί πέρα. Α, όχι. Email, στα πάντα είχε. Και αρχίσαμε network σιγά σιγά. Και αυτό, δεύτερη χρονιά πήγαμε σαν κρου, κάναμε τον George Tour, εντάξει, τρομερές εμπειρίες. Και σε ένα τρένο προσπαθούσαμε να βρεθούμε με τους άλλους και ξαφνικά δεν ξέρω πώς έγινε, φίλε. Από εδώ ερχόμασταν εμείς, από εδώ ήταν οι άλλοι. Και βρισκόμαστε με Ρεμπ, Νάστ και Ζων μέσα σε ένα τρένο, ενώ πηγαίναμε όλοι στο Wiesbaden. Τελείωσε από ραντομίλα, ξέρεις. Πήγαινα εγώ στο κηλικείο και πετυχαίνω τους άλλους μέσα στο τρένο, δηλαδή. Είχαμε λυθεί. Πάμε εκεί πάλι όλοι μαζί, φτάνουμε στη Wiesbaden. Εντάξει, τώρα ήταν τρομερή εμπειρία, τι να σου πω, δηλαδή. Σούπερ, σούπερ. Production τώρα, Wolf Production, εξωτερικό, στο Meeting of Styles, party, εντάξει, ωραίες εμπειρίες. Κάνω στο παιδάκι τώρα, εντάξει, είναι... σκάμε στο Fest, σκάμε Wiesbaden και είναι βράδυ. Περιμένουμε, παίρνουμε το Κερούλη στον διοργανωτή τηλέφωνο. Του στέλνουμε text message, δεν θυμάμαι λίγο. Μας λέει, ελάτε, θα μείνετε στο σπίτι μου σήμερα, γιατί από αύριο είναι το μέρος που μένουν οι writers. Να μείνετε σε μένα για σήμερα και από αύριο κανονικά. Οκ. Βρισκόμαστε, πάμε σπίτι του. Είχε, εντάξει, μεγάλο σπίτι, είχε ένα δωμάτιο ευρύχωρο, το οποίο ήταν, μας λέει, εδώ θα κοιμηθείτε, είχε κάτι sleeping bag στο πάτωμα. Ωραία, εντάξει, τέλειο. Φεύγει αυτός γιατί κάτι δούλευε, δεν θυμάμαι τώρα τι, αλλά φεύγει αυτός, δεν έμεινε το βράδυ. Μπαίνουμε εμείς, ψόφι τώρα από ταξίδια και τέτοια. Είχε και στρωμένα τα sleeping bag. Τέλεια, ξαπλώνουμε, κοιμόμαστε. Μετά από κανένα 2-3 ώρες, σκάνε κάτι. Τι ήταν, Άγγλοι, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Σουηδοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί, μέναν εκεί, τα sleeping bag ήταν τα δικά τους. Αλλά και. Ο άλλος δεν μας είχε πει ότι μένουν κι άλλοι. Και εμείς τα είχαμε καματζώσει όλα, είχαμε ξαπλώσει άνετοι, τέλεια, ξέρετε. Μπαίνουν μέσα και έπεσε κλωσοπατημένα τώρα μέσα στο σκοτάδι, ποιοι είστε εσείς και τέτοια. Εντάξει, τα βρήκαμε. Εντάξει, όλα άλλα καλά, εντάξει, δεν φανταστείτε. Τώρα άρχισε λίγο έτσι σπροξήματα. Γιατί κοιμόμασταν και ξαφνικά μπήκαν κάποιοι μέσα μεθυσμένοι. Ξέρετε, είχαν πει κι αυτοί. Άιντε, και γυρίσαμε μεθυσμένοι και τι κάνετε εδώ. Αυτό. Και μετά, εντάξει. Φεστιβάλ, άρτης. Εντάξει, ωραία αυτό. Και μετά, τρίτη χρονιά. Τρεις χρονιά στη σειρά πήγαμε Meeting of Styles. Τη δεύτερη, γιατί η πρώτη σου ήταν Wall Street Meeting. Τρίτη χρονιά πάω μόνο εγώ και ο George. Full guest artist. Main wall, εγώ έπαφα το 3D μου από πάνω, από κάτω έπαφε Τάσο Μακλέιν, δίπλα George Κάστροκ. Ξέρεις, εκεί ήταν, είχε φτάσει πλέον στο πίκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από πρώτη χρονιά που είχα πάει ψαρωμένος, μετά τρία χρόνια μετά, βάφαμε πλέον, ξέρεις, ήταν το πίκ των Wolf. Περιοδικά, συνεντεύξεις, main interview γραφός, σε περιοδικά στο εξωτερικό άρχισαμε να βλέπουμε, ξέρεις, χωρίς να έχουμε εμείς στείλει τίποτα, να μπαίνουν κομμάτια, ξέρεις, είχε αρχίσει να κάνει viral. Και φεστιβάλ, πολλά φεστιβάλ, δηλαδή είχα πάει 5-6 φεστιβάλ guest, official, σε ένα χρόνο, δηλαδή είχε αρχίσει να κάνει πολύ τέτοιο. Μετά από 1-2-3 τέτοιες χρονίες, άρχισε να τονεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να σου πω, γεμίσαμε. Καλά, δεν είναι γεμίσαμε. Το γραφίτι εγώ μας γέννησε, ρε παιδί. Δηλαδή, αυτά που είσαι λίγο, ξέρεις, από παιδάκι, γραφίτι, να πάω στα φεστιβάλ,
να δώσω interview σε αυτό το γραφτό, ξέρεις, το ποζεράδικο, το γραφτάδικο που είχαμε. Γέμισε, κύριε παιδί μου. Ξέρεις, ήταν αυτά που φανταζόμαστε, τα χάραμε. Το ευχαριστηθήκαμε και μετά σιγά σιγά χαλάρωσε. Δηλαδή χάθηκε και λίγο, ξέρεις, αυτό το push, να το πουσάρουμε. Δεν είναι και εύκολο αυτό σαν lifestyle να το συνεχίσεις για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Γιατί, ξέρεις, αυτό σε κρατάει μακριά από μια ρουτίνα επαγγελματική, κοινωνική ή οτιδήποτε. Δηλαδή, και τρεις χρονιές να το κάνεις είναι δύσκολο, σκληρό και αυτό. Εκτός αν είσαι full time, professional graffiti art. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια από το... από 2004, 5, από το 2005 μόνο με αυτό ασχολούμαι, φίλε, δηλαδή επαγγελματικά. Οπότε, εντάξει, θέλει, δεν είναι ότι πηγαίναμε και καμιώντας, αλλά θέλει, ξέρεις, ήθελε commitment και για να μείνεις, να κάνεις αυτά, ακριβώς όπως το λες, για να κάνεις αυτά τα πράγματα, θέλει να είσαι full σε αυτό το πράγμα, συνειδητά. Ακριβώς, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να το κάνεις σαν επάγγελμα. Το καλό είναι ότι επειδή, ξέρεις, επειδή είχα και με τα comics και το 3D ήταν popular, αυτά βοήθησαν να κάνω commission, να κάνω δουλειές, οπότε να μπω από νωρίς σχετικά σε αυτή τη φάση, πιο επαγγελματικά. Δηλαδή έκανα και από το 95 έχω κάνει δουλειές. Okay, αλλά αυτό ήταν, ξέρεις, κάτι ευκαιριακό, εντάξει, πιο χαβαλετζίδικο. Από το 2004-2005 ουσιαστικά έγινε profession. Αλλά αυτό, ρε φίλε, ήθελε να είσαι χαρακτεράς, ουσιαστικά. Γι' αυτό εκεί μετά είναι και το επόμενο switch, το δικό μου, που γυρνάω πλέον illustration, characters. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι από τη μεταβατική φάση, που από τα styles και το 3D είσαι, τύπο παγκοσμίως μας έχει επηρεάσει το 3D art, εμφανίζεται σιγά σιγά όρος mural art και αρχίζει και μεταλλάσσεται αυτό που έκανες, γιατί το συζητούσαμε κιόλας. Και μετά... Ξέρεις, είναι η μετάβαση σε τέτοιου είδους περιόδους, φαντάζομαι. Ακριβώς. Βέβαια, όχι, αυτό, φίλε, να σου πω κάτι, αυτό είναι πριν από το style. Το style αυτό που είχε, ήταν, είναι μια, τώρα δεν μπορώ να το πω περίοδος, είναι λίγο μετά από αυτά που είδες. Αυτός ο τύπος που μου έδειξε πριν είναι εκεί που είναι, κάτω στο ένα γνωστό σποτ στην Αθήνα. Την Πειραιώς, η εξωτερική όψη της Τεχνόπολης. Το είχαμε βάψει με τον Νίνο και τον Άιβα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εδώ είναι στα τελειώματα, βλέπεις, character, ναι. Και αρχίζω λίγο και, ξέρεις, αρχίζω και σκέσω με άλλα πράγματα. Και, anyway, μετά με τα styles που είδες, ή πάνω το 3D με τη σκεπή, αυτό εδώ το character, το μπλε, η έκρηξη 3D που μετά εκεί έχει το... Αυτά είναι δικά μου. Το χέρι που βγαίνει από μέσα είναι άϊφα και τα τατουάζ. Ναι. Σωστά. Και τα 3D μου κάτω. Με πίσω back έχει και άϊφα. Anyway, μετά όταν άνοιξα το box gallery, έκανα και μερικά styles, έτσι, γιατί, ξέρεις, είχα με το που μπήκα γραφίτι μεγάλο άλλο κεφάλαιο τώρα το Box Gallery. Όταν έγινε το Box Gallery, ξέρεις, λίγο back to the roots, θυμήθηκα τα roots και έκανα... Δεν έκανα και πολλά, έκανα 3-4 κομμάτια, δηλαδή, μη φάντας, δεν ήταν λες περίοδο. Ήταν έτσι fun, for the fun, έκανα μερικά κομμάτια. Με jazz, τότε ζεκ, ωραία περίοδος. Κάναμε και κάποια άλλα alternative πράγματα που βασικά δεν τα έσπαμε. Αργύρη, επειδή τελειώνει η δεύτερη ώρα, πάμε για μαραθώνιο. Λες να κάνουμε... Είμαστε για κάνα μισάωράκι, να κάνουμε πάυση και ένα μισάωράκι ή σε ψήνει να κάνουμε άλλη μέρα part 2.
Όπως θέλεις, δεν έχω πρόβλημα, ό,τι γουστάρεις. Αυτό που τραβάμε πολύ, πιστεύω. Εντάξει, αυτό καλό ήταν τώρα. Κάνουμε παύση και τα δύο με όπως θέλεις, δεν έχω πρόβλημα, εσύ λες. Ωραία. Επειδή περνάμε σε new school εποχή, δηλαδή το επόμενο πράγμα που έχει ετοιμάσει να δούμε είναι αυτό. Οπότε παίρνει, είναι άλλη περίοδος, άλλη φάση. Νομίζω μας ταξίδευσες υπέροχα στον κόσμο των αρχαίων σου χρονών. Ήταν υπέροχο οι αφηγήσεις σου και από μόνο σου. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος έχει ανάγκη από μόνο του να θυμηθεί αυτά που έχεις ζήσει. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο ερέθισμα να γίνει αυτή η συζήτηση. Και χαρά μου, όποτε θες να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τέλεια. Μπορεί να ξανακάνουμε κάτι. Αλλά σίγουρα αυτό που θα κάνουμε είναι κάποτε θα σκάσω σαλόνικα, να πάμε στο πατρικό σου, να ανοίξουμε κουτιά και άλμπουμ. Έτσι. Αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Σούπερ, σούπερ. Δεσμεύομαι. Λοιπόν, τέλεια. Σερ, thanks. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τρελέ μου. Και φιλάκια. Να τα πούμε από κοντά. Σούπερ, σούπερ. Καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε και τα ξαναλέμε online. Peace. Peace. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ciao, ciao.